Ανακοινώθηκε και το ψηφοδέλτιο των οικολόγων πράσινων στη Ξάνθη, το οποίο και απαρτίζεται από 4 γυναίκες, γνωστές τόσο για την περιβαλλοντική όσο και για την κοινωνική τους δράση. Υποψήφοι του νομού Ξάνθης είναι 4 γυναίκες. Η Δέσποινα Χριστίδου, γνωστή για την περιβαλλοντική της δράση αλλά και την κοινωνική της δράση στην Ξάνθη, που είναι οδοντίατρος. Η Μαρία Παναγιωτοπούλου, που είναι δασολόγος, που επίσης έχει πολύ σημαντικό έργο στο χώρο του περιβάλλοντος και στον φορέα διαχείρισης έχει συμβάλει ιδιαίτερα. Η Δήμητρα Μουσουλέα, που είναι νοσηλεύθρια, και η Αναστασία Κοντογιώργη, που είναι νοικοκυρά. Ένα ψηφοδέλτιο από το οποίο απουσιάζει το μειονοτικό στοιχείο. Όχι γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να πλησιώσουν το ψηφοδέλτιο των οικολόγων πράσινων, αλλά κυρίως γιατί η ίδια η παράταξη έκρινε πως οι συγκεκριμένοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ψάχνουμε υποψηφιότητες για να σηματοδοτήσουμε ή να κλέψουμε ψήφους από ομάδες ανθρώπων. Δεν υπήρξε η κατάλληλη επαφή με άνθρωπο της μειονότητας που να θέλει και να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο και που να νιώθουμε ότι εκφράζει αυτό που εκφράζει ο οικολόγοι πράσινοι. Υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους που όμως δεν νιώθουμε ότι μας καλύπτει ως οικολόγοι πράσινοι. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι που μας καλύπταν δεν θέλανε να εκτεθούν, καθώς είναι δύσκολο να εκτεθεί κάποιος με ένα μικρό κόμμα σαν τους οικολόγους πράσινους σε μια κλειστή κοινωνία. Στόχος των οικολόγων πράσινων δεν είναι άλλος από την είσοδό τους στη Βουλή, ώστε στο μέτρο του εφικτού και ανάλογα πάντα με το ποσοστό που θα λάβουν, να μπορέσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα μας.